Κατατέθηκε σήμερα επίκαιρη ερώτηση από τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, που αφορά το συμψηφισμό των επιστρεπταίων προκαταβολών και των έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα, στην επίκαιρη ερώτηση τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι αρκετοί αγρότες και καπνοπαραγωγοί της Ροδόπης συμμετείχαν ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της επιστρεπταίας προκαταβολής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, για την οποία τις προηγούμενες μέρες βεβαιώθηκαν τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν στο δημόσιο. Παράλληλα, ήταν δικαιούχοι έκτακτης κρατικής ενίσχυσης, γνωστή της κορονοενίσχυσης, μια ενίσχυση άμεσα συνδεδεμένη με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Προς έκπληξη όλων, διαπιστώθηκε πως όταν έφτασε η ώρα για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών, μέρος αυτών ή και όλο το ποσό των ενισχύσεων, σε πολλές περιπτώσεις, είχε συμψηφιστεί με την επιστρεπταία προκαταβολή. Και ενώ έχει παρακρατηθεί μέρος ή το σύνολο της έκτης οικονομικής ενίσχυσης, με την αιτιολογία του συμψηφισμού, η ΑΔΕ έχει βεβαιώσει ως χρέος το ποσό που αποτελεί τη μη επιστρεπταία ενίσχυση. Στην ουσία, χωρίς καμία προγενέστερη ανακοίνωση προς ενημέρωση των αγροτών από τους αρμόδιους φορείς, οι αγρότες αφενός δεν εισέπραξαν τις κρατικές ενισχύσεις, ενώ παράλληλα εμφανίζονται ως οφειλέτες στο ελληνικό δημόσιο. Αφετέρου, δεν καλούνται να επιστρέψουν το σύνολο της επιστρεπταίας προκαταβολής και όχι μέρος αυτής, ενώ παράλληλα η ΑΔΕ τους υπενθύμιζε ότι έως τις 29 Εβδόμου του 2022 θα έπρεπε να καταβάλουν εφάπαξ ή σε δόσεις τα ποσά της επιστρεπταίας. Επισυνάπτεται το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης, για την οποία αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία στην οποία θα προσέλθει στη Βουλή ο κ. Σταϊκούρης για την απάντησή της. Ακολουθεί η επίκαιρη ερώτηση. Οι αγρότες, η καπνοπαραγωγή και οι κτηνοτρόφοι της Ροδόπης βρίσκονται αντιμέτωποι στη πάλι με νέες ταλαιπωρίες εξαιτίας των κυβερνητικών εμπεγμών σχετικά με την απόφαση για το συμψηφισμό των επιστρεπταίων προκαταβολών και των έκτων οικονομικών ενισχύσεων. Αρκετοί αγρότες και καπνοπαραγωγοί της Ροδόπης συμμετείχαν ως δικαιούχοι στο πρόγραμμα της επιστρεπταίας προκαταβολής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, για την οποία τις προηγούμενες μέρες βεβαιώθηκαν τα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν στο δημόσιο. Παράλληλα, ήταν δικαιούχοι έκτακτης κρατικής ενίσχυσης, γνωστή της κορονοενίσχυσης, μια ενίσχυση άμεσα συνδεδεμένη με τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Προς έκπληξη όλων, διαπιστώθηκε πως όταν έφτασε η ώρα για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών, μέρος αυτών ή και όλο το ποσό των ενισχύσεων και σε πολλές περιπτώσεις είχε συμψηφιστεί με την επιστρεπταία καταβολή. Και ενώ έχει παρακρατηθεί μέρος ή το σύνολο της έκτης οικονομικής ενίσχυσης, με την αιτιολογία του συμψηφισμού, η ΑΔΕ έχει βεβαιώσει ως χρέος το ποσό που, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει από το συμψηφισμό επιστρεπταίων προκαταβολών και έκτακτων ενισχύσεων. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί άμεσα για την επίλυση του προβλήματος, με στόχο την πραγματική ενίσχυση των αγροτών και όχι την ατέρμονη ταλαιπωρία τους, ο ερωτών βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ.